Μαθητές δεύτερης κατηγορίας στον Ηλιοπόταμο. Οι γονείς τους καταγγέλουν ότι ακόμη δεν διδάσκονται μαθήματα στα οποία θα κληθούν να εξεταστούν, ενώ το πρόγραμμα διδασκαλίας καλύπτει λίγες ώρες με τους μαθητές να επιστρέφουν σπίτια τους ουσιαστικά άπραγοι, με τους ίδιους να πρέπει κάθε χρόνο να κινητοποιούνται για κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, αυτά τα παιδιά, αυτά τα μαθήματα τα δίνουν στο τέλος της χρονιάς. Δεν θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί? Υπάρχουν κάποια παιδιά που έπρεπε, είναι στην ένταση. Η κόρη μου τρίτη ηλικίου στο πέραμα. Δίνει πανελλήνιες. Έρχονται χωρίς μάθημα. Έχω το άλλο πάει τρίτη γυμνασίου το ίδιο. Δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει να ερχόμαστε με τη φασαρία, να γινόμαστε όλοι άνω κάτω, σαν να είχαμε πέρυσι. Ζητούν να χαρακτηριστούν ως δυσπρόστατα σχολεία σε κράνα και γαράζο, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσέρχονται για διδασκαλία με το πρώτο κουδούνι και όχι μετά από μήνες, ενώ εκφράστηκε η ανάγκη για αύξηση των ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ, έτσι ώστε και οι μαθητές και οι μαθήτριες να βρίσκουν μία διέξοδο και να μην τερματίζουν τις σπουδές τους λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Λόγω απόστασης, λόγω, όπως λέτε, ότι είναι κοντά στην πόρτα του, μια άλλη επιλογή και σαφώς θα επιλέξει αυτή. Γιατί δεν υπάρχει από εσάς ένα κίνητρο? Τα παιδιά αυτά, τα κορίτσια, μόλις το μάθουνε. Είναι τέσσερα κορίτσια, φανταστείτε. Μήμα αισθητικής. Τέσσερα κορίτσια. Θα συνεχίσουν τις σπουδές. Ο Δήμος Μηλοποτάμου θα διαθέσει κτίριο στο γαράζο ως ξενώνα εκπαιδευτικών, ενώ διατίθεται να βρει διαθέσιμα σπίτια και στα υπόλοιπα χωριά. Υπάρχει μια δωρεά ενός μεγάλου αρμονικού στο παλιό γαράζο, στον πολιτιστικό σύλλογο γαράζο. Θα το διαθέτουμε στους εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο. Για τον προσεχή Ιανουάριο προγραμματίζεται σχετική συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας από κοινού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου με τους γονείς και την τοπική αυτοδιοίκηση του Μηλοποτάμου. Για να υπάρχουν και στο γυμνάσιο Γαράζου και στο γυμνάσιο Κράνας και στο Πέραμα, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία κάλυψης των κενών.